Τα πράγματα δεν είναι καλά, Άκη και Ευλαμπία. Δυστυχώς οι γιατροί απευθύνουν εκκλήσεις καθημερινά στον κόσμο να εμβολιαστεί, γιατί στα νοσοκομεία οι εισαγωγές είναι πάρα πολλές, σε καθημερινή βάση δυστυχώς. Έχουμε εφημερίες τρόμου πραγματικά, και στο Παπα-Νικολάου τα πράγματα ήταν δύσκολα, με τις κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας για άλλη μία φορά να είναι όλες κατηλημένες. Έχουμε και οικογενειακές τραγωδίες. Έναν αρχιμανδρίτη της Παναγίας Χαλκαίων, μόλις 46 ετών, να χάνει τη ζωή του από τον κορονοϊό. Ο ίδιος δεν είχε υποκείμενα νοσήματα, δεν είχε όμως εμβολιαστεί, κόλλησε κορονοϊό, ναι, και για αρκετές ημέρες ήταν στο σπίτι του, δεν πήγαινε στο νοσοκομείο. Πάλεψαν αρκετές ημέρες οι γιατροί. Τελικά δεν κατάφερε ο αρχιμανδρίτης να κρατηθεί στη ζωή. Μάλιστα, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται οι γονείς του και ο αδελφός του. Στη συγκεκριμένη εκκλησία έχουμε και έναν εργαζόμενο που νοσεί και άλλον έναν ιερέα.